Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Δήμο Αγκιάς και να τον συγχαρώ, γιατί αυτή η δράση νομίζω είναι ένα παράδειγμα στην Ελλάδα που το έχει ανάγκη πάρα πολύ να επενδύσει στον βιώσιμο τουρισμό. Και αυτό είναι μία αρχή. Δεν λέμε ότι με αυτό κλείσαμε. Και να ευχαριστήσω και τον Νίκο Ντάγκα, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, που μέσα στις βόλτες που κάναμε εδώ κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, που θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε τον περίπατό μας, τον κάναμε σε ένα εξαιρετικό μέρος, μέσα στα δάση του Κισάβου και του από το Μαυροβούνι. Και εκεί συζητώντας ήρθε αυτή η ιδέα να γίνω ανάδοχος σε κάποιο μονοπάτι. Θα ήθελα να πω ότι το να είσαι ανάδοχος σε κάποιο μονοπάτι δεν είναι κάτι που παίρνεις ένα μονοπάτι και είναι δικό σου. Είναι μια υποχρέωση για κάτι που δείχνεις ότι έχεις σεβασμό και έχεις σεβασμό στη φύση. Έχεις σεβασμό στη δραστηριότητα μέσα στη φύση. Έχεις σεβασμό στον ίδιο στον εαυτό, γιατί είσαι και εσύ κομμάτι αυτής της φύσης. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ήθελα με μεγάλη χαρά να είμαι συμμέτοχος σε αυτό το εγχείρημα και χαίρομαι πολύ που με έχουν βάλει και μπροστά σαν ambassador, γιατί και ως ευρωβουλευτής έχω να συνδράμω και στο δικό μας τον τόπο, αλλά και για την Ελλάδα, αλλά και για την ιδέα όλη στο εξωτερικό. Γι' αυτό εδώ δεν ήρθα μόνος μου, ήρθα μαζί με τους συνεργάτες μου, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκονται μαζί μου και με στηρίζουν, για να δουλέψουμε και να δείξουμε αυτή τη δράση που είναι πολύ σημαντική και στο εξωτερικό, και να δείξουμε ότι δεν είμαστε μόνο όπως αυτό που προσπαθούν να δείξουν, ότι έχουμε μια κακή εικόνα, τεμπελιάσει, ξέρω εγώ. Έχουμε ευθύνες, μας αρέσει το περιβάλλον και το σεβόμαστε. Ο τουρισμός είναι από τους βασικούς πυλώνες στην οικονομία μας, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Θέλουμε το βιώσιμο, θέλουμε να είμαστε κομμάτι αυτής της κληρονομιάς που δίνουμε αύριο στα παιδιά μας. Γι' αυτό συνδράμουμε με το γραφείο μας επίσης, και να σημειώσω ότι έχει αναρτηθεί στο site του ΟΗΕ στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που είναι και σήμερα, αυτή η δράση. Με άλλα λόγια, ο Αγιώκομπος, η Αγιά, η Θεσσαλία ολόκληρη φαίνεται αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο γίγνεσθε όσον αφορά το περιβάλλον και κατ' επέκταση και στον τουρισμό. Να πω και εγώ για αυτό το χώρο, στα Πλατάνια που κάνουμε αυτή την εκδήλωση, ότι ήταν οι πρώτες μου διακοπές, όταν ήμουν κάπου τόσος, λίγο ξεπερνούσε το τραπέζι, και εδώ έχω μάθει ποδήλατο. Το θυμάμαι με ένα μικρό πράσινο ποδηλατάκι, να μαθαίνω εδώ ποδήλατο και να τρώω εδώ τα γονατά μου. Οπότε αυτός ο χώρος έχει ιδιαίτερη σχέση με μένα, έχω ιδιαίτερα συναισθήματα, και επειδή άκουσα για κάποιους βανδαλισμούς πριν, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και υπογραμμίζω το κατηγορώ αυτής της πράξης. Θα περάσουμε πολύ όμορφα, φαντάζομαι, σε αυτή την εκδήλωση με τα υπέροχα προϊόντα που μας έχουν ετοιμάσει εδώ. Θέλω να πω ότι σε αυτή την κίνηση δεν είναι μόνο να καθαρίσουμε τα μονοπάτια και να μπορεί κάποιος να περπατήσει, είναι να προκαλέσουμε και τον κόσμο να έρθει, να αναδείξουμε και τις ομορφιές του τόπου, αλλά και τον ανθρώπο που είναι εδώ. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στα τοπικά προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε και στην οικονομία αυτού του τόπου. Άρα, κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο στόχος είναι να περάσουμε το μήνυμα του βιώσιμου τουρισμού. Δηλαδή, σεβασμό στο περιβάλλον, ανάδειξη της κοινωνίας του κόσμου που ζει σε αυτή την περιοχή, και προστασία και στην οικονομία, να συμβάλλουμε στην οικονομία.